κάνουμε προσπάθεια. Αντιλαμβάνεσαι ότι είναι λίγο σήμερα δύσκολη ημέρα για να επικοινωνήσουμε, όπως είπαμε, με τον κύριο Σαρελάκο. Δεν μπορούμε να τον εντοπίσουμε, φοβάμαι. Α, το καταφέραμε να τον βρούμε. Ελπίζουμε να είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλό απόγευμα, κύριε Σαρελάκο. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλό απόγευμα, καλά εσείς? Ξέρω ότι σας πήραμε λίγο από τα μούτρα, αλλά ξέρετε, ο χρόνος τρέχει και σας είχαμε προγραμματίσει 6,5 ώρα για να έχουμε χρόνο λίγο να συζητήσουμε. Οπότε ζητώ συγγνώμη για αυτή την πίεση την τηλεφωνική που είχατε το τελευταίο διάστημα. Εγώ ζητώ συγγνώμη γιατί είμαι μέσα στο μετρό, οπότε τώρα είμαστε εντάξει, αυτό μετράει. Κύριε Σαρελάκο, θέλω να μας δώσετε λίγο το πλαίσιο της δράσης για τους φίλους που μας ακούνε και δεν γνωρίζουν. Η Aegean Rebreath κάνει πολύ καλή δουλειά αναφορικά με αυτές τις πρωτοβουλίες, τις οικολογικές. Δώστε μας λίγο το στίγμα για όλα όσα πραγματοποιήθηκαν πριν μερικές ημέρες, καθώς, όπως είπαμε και λίγο πριν στους ακροατές μας, υπήρξε μια σημαντική πρωτοβουλία γιατί η Λευκάδα έχει γίνει το πρώτο νησί στο Ιόνιο με σταθμό συλλογής θαλάσσιων απορριμμάτων. Δώστε μας λίγο το πλαίσιο. Είδαμε κάποιες φωτογραφίες, αλλά θα τα πείτε καλύτερα εσείς τώρα σε εμάς. Καταρχήν, όχι μόνο θα πούμε για το τι έγινε, αλλά θα πούμε και ένα μεγάλο νέο που θα το ακούσετε για πρώτη φορά σχετικά με την Λευκάδα. Λοιπόν, με χαρά επιστρέψαμε λοιπόν στη Λευκάδα μετά την περσινή δράση, γιατί δεν θέλω να υπερβάλλω, αλλά συνεργαζόμαστε με πολλά νησιά, αλλά τέτοια αποδοχή και τέτοια συνεργασία με άλλο δήμο και με την τοπική κοινωνία είναι κάτι πολύ σπάνιο να το βρεις, θα έλεγα. Οπότε στο πλαίσιο αυτό χαρήκαμε ιδιαίτερα που επιστρέψαμε, γιατί ξέραμε ήταν σαν να γινούσαμε στο σπίτι μας πρακτικά. Προχωρήσαμε σε παράκτιες, προχωρήσαμε μάλλον συγγνώμη, σε υποβρύχες δράσεις, τόσο στο λιμάνι όσο και σε ένα κόλπο στην περιοχή του Αγίου Νικολάου για την ανέλκυση σημαντικής ποσότητας γλυκιών. Παράλληλα εγκαινιάσαμε το νέο μας σταθμό, το πρώτο μας σταθμό στο Ιόνιο, που για μας είναι κάτι, ένα ιδιαίτερο γεγονός, αλλά και προχωρήσαμε τις ερευνητικές δραστηριότητες, δηλαδή συλλογή μικροπλαστικών από παραλίες της, του νησιού. Φυσικά μαζί μας είχαμε και το RTL. Μπορώ να πω ότι η πρωτοβουλία αυτή, σύμφωνα με σημερινά δεδομένα που μάθαμε, μεταδόθηκε, αναπαρήθη από 7 κανάλια με βάση το δημοσίευμα του RTL. Μάλιστα. Άρα έχει πολύ μεγάλη αποδοχή στη Γερμανία. Επικοινωνήθηκε σε περισσότερο από 5 εκατομμύρια κόσμο. Τώρα, ο σταθμός θαλάσσιων απορριμμάτων είναι πράγματι ο πρώτος στο Ιόνιο. Σκοπός μας είναι να θέσουμε τη Λευκάδα οδηγό και πρωτοπόρο στη δημιουργία δικτύου σταθμών και στο Ιόνιο μετά τις Κυκλάδες. Είναι ένα εγχείρημα πολύ σημαντικό που προφανώς αφορά την ίδια την κοινωνία. Είναι ένα εγχείρημα το οποίο έχει βραβευτεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και προβλέπει τη συνεργασία αλλιευτικής κοινότητας, τοπικής κοινωνίας, δημοτικών αρχών και ομάδων πολιτών. Το πλαίσιο αυτό λοιπόν, ήδη μάθαμε ότι οι δύο πρώτοι κάδοι πλαστικού γέμισαν με σωστά υλικά, πράγμα που σημαίνει ότι η τοπική κοινωνία το έχει αποδεχτεί σε ένα πλαίσιο λειτουργικότητας και αποτελεσματικότητας. Μάλιστα. Ο Δήμος μας έχει στηρίξει σε υπέρτατο βαθμό και φυσικά και εκεί πέρα η τοπική κοινωνία, όπως και η καταδυτική κοινότητα. Το Λευκάς Dive Center και στις δύο δράσεις ήταν εκεί και μας βοήθησε απίστευτα, όχι μόνο σε επίπεδο συνεργασίας, αλλά και υποστήριξης. Μάλιστα. Είχα μαζί μας και το Ιόνια Natura, οπότε θέλω να πω ότι αναφέρω αυτές τις πληροφορίες γιατί στη Λευκάδα υπάρχει ένα δίκτυο συνεργατών πολύ δυνατό για να προχωρήσουμε σε σπουδαία πράγματα. Το οποίο υποθέτω ότι αυτό λοιπόν μπήκε μια βάση για να έχει μια συνέχεια. Θέλω να ρωτήσω, αυτά τα οποία βγάλατε από το βυθό, πού θα φύγουν, πού θα εναποτεθούν? Λοιπόν, σωστά. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε τι συμβαίνει με το επίπεδο ρύπανσης στη Λευκάδα. Έχουμε κάνει δύο δράσεις και έχουμε ήδη κάποια δεδομένα, τα οποία τα έχουμε στείλει και στο Δήμο. Η Λευκάδα γενικώς θα λέγαμε ότι είναι ένα αρκετά επιβαρημένο νησί. Ναι. Από πλαστικά μίας χρήσης και όχι μόνο. Παράλληλα είδαμε κάποιον κόλπο εντελώς κατεστραμμένο από δίχτυα φαντάσματα. Γι' αυτό και προχωρήσαμε στην ανέλκυση περίπου ενός τόνου μέχρι στιγμής. Οπότε θα λέγαμε ότι η Λευκάδα δεν είναι ένα μέρος το οποίο, αν θέλετε, η θαλάσσια ρύπανση είναι αόρατη. Είναι ιδιαίτερα εμφανής και
μετά από δύο δράσεις μπορούμε να το πούμε με απόλυτη σιγουριά. Μάλιστα. Τα ανακυκλώσιμα υλικά που μαζέψαμε, τα ενδυνάμια ανακυκλώσιμα υλικά, αλλά και αυτά που συγκεντρώνονται στους σταθμούς, πάνε στις τοπικές μονάδες ανακύκλωση για να έχουν κίνητρο προφανώς να τα συλλέγουν σωστά. Μάλιστα. Τα αλλιευτικά εργαλεία που μαζεύονται τα συλλέγουμε εμείς και τα φέρουμε εδώ στην Αθήνα, τα δίνουμε στο πρόγραμμα Blue Cycle. Μάλιστα. Τα οποία προωθούνται για περαιτέρω επαναξιοποίηση και έρευνα. Mm-hmm. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον αυτό το οποίο λέτε. Κρατάω το γεγονός ότι σαν νησί είμαστε επιβαρημένο. Αυτό ίσως έχει να κάνει και με το γεγονός ότι είμαστε και τουριστικός προορισμός, κύριε Σαρελάκο, δημοφιλής. Σίγουρα. Και την εύκολη πρόσβαση. Οπότε... Το κακό νέο είναι ότι η Λευκάδα είναι πράγματι πολύ επιβαρημένο νησί. Το καλό νέο είναι ότι υπάρχει, ξεκινώντας από τον Δήμαρχο μέχρι την τοπική κοινωνία, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να αντιστρέψουν αυτή την εικόνα. Μάλιστα. Και δεν το λέω έτσι, το λέω έχοντας γνωρίσει, έχοντας ήδη ένα δίκτυο 7 σταθμών σε όλη την Ελλάδα και μεγάλο δίκτυο συνεργατών με δημοτικές αρχές και ελληνικούς φορείς. Κύριε Σαρελάκο, θέλω να σας θέσω τώρα κάποια ερωτήματα. Θα κάνω λίγο το συνήγορο του διαβόλου. Και γιατί θα το κάνω. Δόθηκε σήμερα, και αυτό είναι μια αφορμή, στη δημοσιότητα μια επιστολή Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου Λευκάδας, όπου θέτει κάποια ερωτήματα και κάνει λόγο, βεβαίως, εντάξει, η πολιτική σε τοπικό επίπεδο ουσιαστικά πρέπει να υπάρξει μια αντιπολιτευτική διάθεση στη Δημοτική Αρχή για ένα επικοινωνιακό σόου το οποίο στήθηκε από τη Δημοτική Αρχή. Και θέτει κάποια ερωτήματα ο κύριος Γαζής και θέλω λίγο τη βοήθειά σας, διότι λέει, για παράδειγμα, δημοσιεύει μια φωτογραφία και λέει ότι αυτά που μαζέψατε, τα λάστιχα αυτοκινήτου, δεν τα πέταξε κάποιος επίτηδες στη θάλασσα, αλλά είναι σε βάθος δεκαετιών αυτά που κόπηκαν από τις πλευρές των Καϊκιών. Άρα τζίφος, λέει, το μήνυμα της οικολογίας ό,τι αφορά αυτά. Αλλά τα υπόλοιπα λιεύματα, θα σας τα θέσω, θέλω την απάντησή σας, γιατί πραγματικά έχει ενδιαφέρον. Συρματόσκηνα, σαμπάνια, επενδεδημένα με πλαστικό σωλήνα κτλ. Κατέληξαν από ατύχημα, λέει, και δεν είναι συνειδητή απόρριψη. Άρα, λοιπόν, αν τα αφαιρέσουμε από το λογαριασμό, δεν μαζέψατε τίποτα, είναι το πρώτο ερώτημα. Θέλω την απάντησή σας. Αυτός ο κύριος θα έχει πολύ ενδιαφέρον να μας καλέσει, να του πούμε. Θα έπρεπε να κάνουμε μια συζήτηση. Πέρα από τα... Ναι, όχι, το ξέρω, απλά είναι κάτι πολύ αστείο. Εγώ θέλω την άποψή σας. Πού να ακούσετε και τα επόμενα. Περιμένετε, είναι το πρώτο ερώτημα αυτό. Έχει κι άλλο, αλλά έχει ενδιαφέρον η απάντησή σας. Ναι. Λοιπόν, πρώτον, να πούμε το εξής. Ότι ο άνθρωπος μπορεί να είδε μόνο τα πλαστικά, συγγνώμη, μόνο τα ελαστικά, τα οποία καλό θα είναι να μάθει ότι τα λάστιχα είναι παράγωγα πετρελαίου. Μάλιστα. Οπότε δεν είναι καλό να είναι στη θάλασσα. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει ποιος τα πέταξε, γιατί τα πέταξε, μας ενδιαφέρει αν είναι στη θάλασσα. Μάλιστα. Δεύτερον, θα είδε μόνο τα λάστιχα, γιατί μάλλον δεν αγνοεί ή δεν ενδιαφέρεται για τα υπόλοιπα υλικά που μαζεύτηκαν. Μαζεύτηκε πλήθος πλαστικών απορριμμάτων μιας χρήσης, μπουκαλιών, ποτηριών κτλ. Τα στοιχεία λοιπόν τα έχουμε στείλει, είναι στη διάθεση του Δημάρχου, μπορεί να τα παρουσιάσει και θα δει ότι το συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό είχε να κάνει με πλαστικά μίας χρήσης και όχι με λάστιχα. Επίσης, ο ένας τόνος δικτύων που μαζεύτηκε, ο οποίος είναι μια τεράστια ποσότητα και είναι ικανός να νεκρώσει μια ολόκληρη περιοχή υφάλων, θεωρώ ότι δεν είναι επίσης κάτι ανύπαρκτο. Μάλιστα. Συνολικά, στην περιοχή της Λευκάδας, καλό θα είναι να ξέρει, να πάρει τα στοιχεία από τον Δήμαρχο. Έχουν μαζευτεί εκατοντάδες ενδυνάμει ανακυκλώσιμα υλικά. Mm-hmm. Άρα νομίζω ότι δεν έχει νόημα να ασχοληθούμε παραπάνω με τέτοιες τοποθετήσεις, γιατί είναι τουλάχιστον αστείες. Ο λόγος που πραγματικά σας θέτω, εγώ στο σχόλιο μου λίγο πριν εξέφρασα τον προβληματισμό μου για αυτές τις τοποθετήσεις, όμως σας λέω πάλι, επειδή είμαστε ένας μικρός τόπος και ξέρετε, είναι χρήσιμο γιατί μπαίνουν στον τορβά, δηλαδή κάποιος που μπορεί να λέει ναι, σιγά τι κάνανε. Δηλαδή υπάρχει μια ερώτηση που απευθύνεται. Εκτός αν ο κύριος έχει δεδομένα από βενθικά απορρίμματα στο βυθό, γιατί εμείς έχουμε δεδομένα από δύο δράσεις και από παράκτια και από υποβρύχια, άρα έχουμε μια σωστή τεκμηριωμένη βάση για την οποία ενδιαφέρονται πανεπιστήμια και το Υπουργείο Περιβάλλοντος σχετικά με αυτές τις ποσότητες, ή εκτός και αν έχει κάνει και μετρήσεις μικροπλαστικών,
κτλ. Γιατί αν όντως έχει ο ίδιος κάνει κάτι περισσότερο, να τον σεβαστούμε. Ωραία. Θέλω λίγο να απαντήσουμε και σε ένα άλλο ερώτημα που εμένα δεν είμαι ειδικός. Απλά αναρωτιέται ο κύριος Γαζής πόση ζημιά από πλευράς πραγματικής ρύπανσης στη θάλασσα έκαναν αυτά τα πράγματα που βρίσκονται αδρανή για πολλές δεκαετίες. Η απάντηση λέει είναι καμία. Βέβαια, απαντήστε λίγο πριν, αν εξαιρέσουμε την άσχημη οπτική εντύπωση που έκαναν. Εξάλλου, λέει, λιμάνι είναι, το μπάνιο απαγορεύεται. Δεν είμαστε, λέει, γνωρίζουμε, λέει, τα στοιχειώδη περί θαλάσσιας. Ξέρετε, γελάτε αυτή τη στιγμή, αλλά... Ναι, γελάω, ναι. Έχετε, όχι, καλά, θέλω να πω ότι μεταφέρω και πάλι μία επιστολή που δόθηκε στα μέσα ενημέρωσης από ένα δημοτικό σύμβουλο. Δεν μεταφέρω μια προσωπική άποψη και γι' αυτό έχει σημασία η απάντησή σας. Δηλαδή, και εγώ νιώθω ότι είναι μια ισοπεδωτική λογική αυτή που ακούμε και που μας ταΐζουν. Δηλαδή, έλα τώρα, είναι θαμμένα χρόνια, δεν ενοχλούν. Τα ναυάγια δεν είναι θαμμένα χρόνια, έτσι αναρωτιέται ο κ. Γαζής. Εφόσον, ναι, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Εφόσον ο άνθρωπος αυτός έχει ένα background υγροβιολόγου και αντίστοιχων ειδικοτήτων και γνωρίζει τόσο καλά τη ζημιά προκαλούνται από τα θαλάσσια απορρίμματα, αρκεί να πούμε ότι τα πλαστικά μπουκάλια εξαφανίζονται μετά από 450 χρόνια, μάλλον δεν εξαφανίζονται, λιώνουν, που καταλήγουν μικροπλαστικά και στη διατροφική αλυσίδα του ανθρώπου μέσω των αλλιευμάτων. Ναι. Άρα μάλλον ο άνθρωπος δεν έχει διαβάσει καθόλου επιστημονικές έρευνες σε όλο τον κόσμο. Θεωρώ ότι μία άποψη ενός ανθρώπου σε σχέση με ό,τι πληροφορεί παγκοσμίως με διακεκριμένους επιστήμονες είναι ανούσιο να ασχοληθούμε. Τα ναυάγια, ας πούμε, για να απαντάμε σε όλα, δεν είπε κανείς ότι δεν προκαλούν ζημιά, διότι πολύ απλά μιλάμε όμως για σίδηρο. Ο οποίος αλλοιώνεται μες στο βυθό, το πλαστικό, το αλουμίνιο κτλ. Κυρίως το πλαστικό, μάλλον μόνο το πλαστικό, εισέρχεται στη διατροφική αλυσίδα μας σε επίπεδο μικροπλαστικών. Και η απάντηση είναι ότι πράγματι με την μέτρηση που κάναμε και σε παραλία της Λεφτάδας, βρήκαμε αυτά τα μικροπλαστικά στην άμμο. Μάλιστα. Και φυσικά μην ξεχνάμε ότι τρώγονται και από τα αλλιεύματα, έτσι. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Οπότε θα του πρότεινα να μην δίνει τέτοιες επιστολές, γιατί ναι, μάλλον εξήθεται παρά... Εντάξει, εγώ το, ναι. Ο κόσμος βγάζει τα συμπεράσματά του, απλά ξέρετε είναι στο γενικότερο πλαίσιο της συζήτησης, απλά εμείς το μεταφέρουμε γιατί μπήκε στο δημόσιο λόγο ξέρω, και θέλουμε έναν άνθρωπο να μας απαντήσει. Δεν το έχω ξανακούσει ποτέ. Είδατε, ποτέ δεν είναι αργά. Είχε ενδιαφέρον η συζήτηση, κύριε Σαραλάκο, δεν έχετε παράπονο. Και τα θέτω γιατί σήμερα από αυτή την επιστολή, την οποία εγώ τη διάβασα και είπα στο σχολείο μου ότι πραγματικά, δηλαδή μερικές φορές, δεν μπορούμε τώρα να μας ταΐζουν κάποια πράγματα τα οποία σε έναν κόσμο που είναι στα κάγκελα αυτή τη στιγμή. Και θέλω και ένα τελευταίο ερώτημα και θα το θέσω γιατί υπάρχει. Εγώ θα πρότεινα κάτι. Επειδή τιμάμε τις απόψεις όλων, θα ήταν πολύ ωραίο αν μπορούσα να τη βρω διαδικτυακά και να την ανεβάσουμε στο site μας για να διαφημίσουμε και αυτή την. Γιατί όχι, να το πω, την πλούσια γνώση που έχει αυτός ο άνθρωπος, να τη μοιράσουμε σε 7.000 κόσμο τουλάχιστον να μας παρακολουθούν. Μάλιστα. Για να δούμε πώς θα υποδεχτούν όλοι αυτές τις καινοτόμες απόψεις. Η αλήθεια είναι. Θα σας κάνω ένα τελευταίο ερώτημα, γιατί πάντα θέλω να πω ότι νιώθω ότι μια καλή προσπάθεια που μπορεί να γίνεται από ανθρώπους που αγαπάνε τον τόπο τους και που πραγματικά έκαναν όλη αυτή τη δράση. Η ερώτηση, λέει η τέταρτη, απευθύνεται προς τη Δημοτική Αρχή και προς το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο που εμφανίζονται σαν οι διοργανωτές της δράσης της ΜΚΟ, λέει, γενικότερα εμείς τις αγνοούμε για τους γνωστούς λόγους. Τι θα απογίνουν όλα αυτά που ψαρέθηκαν στο βυθό. Αφήνεται έτσι ένας υπαιγμός για μια δράση, μια ΜΚΟ, λοιπόν, με αφορμή μια γενικότερη συζήτηση που γίνεται και εδώ πέρα πάλι όλο αυτό μπαίνει σε ένα χωνευτήρι και το λέω γιατί μπορεί να έρθει ένα σχόλιο τύπου «Ναι, ξέρουμε τις ΜΚΟ και οτιδήποτε». Και θέλω να απαντήσετε. Ωραία, γιατί... από ό,τι ξέρω, ναι, όχι με πολύ χαρά, γιατί αν κάτι για ένα πράγμα διακρινόμαστε είναι η διαφάνεια που μας διακρίνει. Μάλιστα. Γιατί αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος αυτός μπορεί να λέει ό,τι θέλει, αλλά αγνοεί την προσπάθεια εθελοντών, υποβιβάζει την προσπάθεια ανθρώπων που δουλεύουν όλη την ημέρα σε αντίθεση με τον ίδιο που δεν ξέρω τι επαγγέλνεται είναι η ειδικότητά του και δαπανούν το Σαββατοκύριακο για να έρθουν να βοηθήσουν. Λοιπόν, θα πω, επειδή τα λόγια είναι φτώχεια, θα πω τα εξής νούμερα. Ο ίδιος ο Δήμος, ο ίδιος ο Δήμαρχος έβαλε το σκάφος του, ο ίδιος ο Δήμος επιβαρύνθηκε με κάποιες δαπάνες για την υλοποίηση αυτής της δράσης.
Ο φίλος μας ο Χρήστος από το Λευκάς Diving Center, ναι, έβαλε το, όχι μόνο τον εξοπλισμό και το σκάφος του άνθρωπος, πετρέλαια κτλ. Εμείς σαν φορέας ανεβήκαμε με δικές μας δαπάνες, τα οποία κόστησαν, μπορεί κάποιος να αφρίσει ανεβάζοντας ένα βαν και τρία αυτοκίνητα, τα μεταφορικά. Άρα θα μπορούσα να πω ότι αυτή η δράση πραγματικά υλοποιήθηκε από το Δήμο, από το Λευκάς Diving Center, από την Aegean Rebreath και το Ionia Natura, το οποίο επίσης συνέβαλε. Μάλιστα. Μιλάμε λοιπόν για τέσσερις φορείς οι οποίοι συνέβαλαν πρακτικά και οικονομικά. Άρα πάλι τα σχόλια είναι περιττά. Μάλιστα, κύριε Σαρλάκη. Εμείς θεωρούμε ότι η Λευκάδα αποτελεί ένα υπόδειγμα και το έχουμε πει, γιατί είναι άνθρωποι που πραγματικά νοιάζονται. Πραγματικά είδαμε από τους ανθρώπους που δουλεύουν στην καθαριότητα μέχρι και τον πρόεδρο της Λιγιάς να είναι εκεί, να ενδιαφέρονται, να προσπαθούν να μάθουν. Ο σταθμός ήδη δουλεύει καλά και θα το πω αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Τα καλά νέα είναι, μπορούμε να το πούμε και μέσα στην εκπομπή σας, ότι θα επιστρέψουμε σε 1,5 μήνα πάλι στη Λευκάδα. Μπράβο. Και αυτή τη φορά το επικοινωνιακό σώμα θα είναι ακόμα μεγαλύτερο, το λέω φυσικά ηρωνικά, γιατί θα έρθουμε μαζί με το National Geographic, ένα κανάλι το οποίο όλοι γνωρίζουμε, το ρόλο του. Και παράλληλα με τις δράσεις μας θα διαφημιστεί τη Λευκάδα. Ας μην ξεχνάμε ότι η Λευκάδα έχει προβληθεί τόσο από το RTL, όσο και στην προηγούμενη επίσκεψή μας από διεθνές δίκτυο. Οπότε καταλαβαίνουμε, χαρούμενοι, γιατί μάλιστα, οι προσπάθειες της τοπικής κοινωνίας προβάλλονται διεθνώς. Και βεβαίως μέσα σε όλα αυτά, κύριε Σαρελάκο, είναι και ένα μήνυμα εθελοντισμού και αγάπης για τον τόπο μας. Και ουσιαστικά εμείς θα προφυλάξουμε και για την επόμενη γενιά όλο αυτό. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας είχα σήμερα για δύο λόγους. Γιατί σκεφτόμενος όλα αυτά τα οποία ζούμε με την πανδημία, ξέρετε, πολλές φορές στο δημόσιο λόγο ακούμε πληροφορίες πολλές και όλη αυτή λοιπόν η δράση που περιγράψατε τώρα, δεν θέλω να πιστέψω ότι ήταν ένα επικοινωνιακό σοου της οποιαδήποτε δημοτικής αρχής, προσέξτε, της οποιαδήποτε δημοτικής αρχής, για να αλλιεύσει ψήφους για την επόμενη μέρα. Θα προτιμούσα οποιοδήποτε, μπορείτε να ρωτήσετε μεταξύ σοβαρού και αστείου τους υπάλληλους του ξενοδοχείου που μέναμε. Φυσικά. Πώς ήταν την ομάδα το Σάββατο το βράδυ, οι οποίοι ήταν όλοι κυριολεκτικά εξαντλημένοι. Βεβαίως. Πώς γυρίσαμε την Κυριακή μπρος πίσω στην Αθήνα και πώς πήγαμε τη Δευτέρα το πρωί στη δουλειά μας. Το θέμα είναι ότι επειδή εμείς μας αρέσει να μιλάμε στοιχεία, έχουμε στείλει τα στοιχεία στην κοινωνία της Λευκάδας, το τι συλλέχθηκε. Οι ποσότητες ήταν σημαντικότατες. Βεβαίως. Τα πλαστικά μιας χρήσης, τα οποία πετάνε οι ίδιοι άνθρωποι και προφανώς και ο ίδιος ο Δημοτικός Σύμβουλος, μιας και δεν αναγνωρίζει τον αντίκτυπο. Mm-hmm. Φαντάζομαι θα είναι υπέρμαχος του να μην τον νοιάζει αν πετάει κάποιο πλαστικό μες στη θάλασσα. Αφού δεν φαίνονται και δεν κολυμπάμε στο λιμάνι, έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει πρόβλημα. Και είναι και μια νοοτροπία τουλάχιστον προκαλεί γέλιο, τέλος πάντων. Συλλέχθηκαν μεγάλες ποσότητες. Δεν ακολουθούμε την δρομολαγνία. Απλά ας ξέρουμε ότι η Λευκάδα είναι ιδιαίτερα επιβαρημένη. Γι' αυτό ευθύνονται όλοι οι πολίτες, οι ιδιώτες. Μάλιστα. Οπότε είναι μια μεγάλη ευκαιρία να ξεκινήσουμε μια προσπάθεια, γιατί υπάρχει ο ανθρώπινος παράγοντας που πραγματικά προσπαθεί. Και θεωρώ ότι είναι μια καλή ευκαιρία λίγο για να αλλάξουμε αυτή την εικόνα. Και την νοοτροπία μας γενικότερα. Την νοοτροπία. Ο σταθμός αυτό στοχεύει, είναι ένα κοινωνικό εγχείρημα. Μάλιστα. Με αφορμή το σταθμό, εμείς θέλουμε να δηλώσουμε ότι θα είμαστε εκεί και θα προχωρήσουμε σε δράσεις, ουσιαστικές δράσεις. Και από εκεί και πέρα, το τι μπορεί να λέγεται από τον καθένα δεν έχει καμία ουσία, γιατί πάντοτε σημασία έχει ποιος λέει και τι λέει, επιστημονικώς τεκμηριωμένα εννοώ. Σωστά. Ναι. Είχαμε μια ευκαιρία όμως σήμερα να τα θέσουμε αυτά τα ερωτήματα, μιας που υπήρξαν, και να βγάλει ο κόσμος που είναι ο τελικός κριτής στα συμπεράσματά του. Και χαιρόμαστε που είμαστε εδώ. Εμείς θέλουμε να φιλοξενούμε, μια που θα είστε τώρα στην περιοχή μας συχνά, τις απόψεις και να στείλουμε οποιοδήποτε μήνυμα αλληλεγγύης και εθελοντισμού μπορούμε να βγάλουμε από αυτό. Ξέρουμε ότι πολλά πρέπει να γίνουν. Είναι πολύ δύσκολο πράγμα να αλλάξει η νοοτροπία του
έλα, πετάω ένα πλαστικό και νομίζω ότι κάπου θα εξαφανιστεί, αλλά πραγματικά οι θάλασσές μας δεν πρέπει να... Εμείς το λέμε ότι θα αλλάξει η νοοτροπία αν σκεφτούμε πρακτικά ότι αυτά που πετάμε στη θάλασσα, mm-hmm. έχουμε κάνει και ένα animation, μικρό film, short film για τα παιδιά. Ό,τι πετάμε στη θάλασσα επιστρέφει στα στομάχια των παιδιών μας. Εγώ δεν έχω παιδιά, φαντάζομαι όσοι έχουν παιδιά αυτό θα τους ενδιαφέρει. Ό,τι πετάμε στη θάλασσα κυριολεκτικά επιστρέφει σε εμάς και μετά αναρωτιόμαστε για διάφορες, συγγνώμη γιατί έχω σταματήσει σε μια πλασία. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Μετά αναρωτιόμαστε γιατί διάφορες ασθένειες γεννιόνται. Σωστά. Έτσι θα καλακαθούμενα. Κύριε Ζαραλάκο, θα είμαστε σε επικοινωνία και πάλι. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά και συγγνώμη για την ταλαιπωρία. Και βοήθειά σας. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο. Να είστε καλά. Καλώς απόγευμα. Για χαρά.